Συνέντευξη στο περιοδικό λοιπόν και τη Ρενέ Σαραντινού παραχώρησε ο οποίος απάντησε και για το Big Brother, το οποίο χαρακτήρισε σκουπίδι. Πώς είναι τα πράγματα στην καθημερινότητα σας μετά την καραντίνα? Η ψυχολογία έχει αλλάξει πάρα πολύ, είμαστε πιο μαζεμένοι και εξαιρετικά προσεκτικοί, το εγγόνι το βλέπουμε με την Τωρίτα αρκετά συχνά, βγαίνουμε λιγότερο έξω, ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητο και με όλους τους κανόνες για τον κορονοϊό, πηγαίνουμε νωρίς για φαγητό, αν πρέπει, αλλιώς το αποφεύγουμε, το ότι τα μαγαζιά κλείνουν στις 12 μετά μεσημβρίαν δεν μας πειράζει καθόλου, πηγαίνουμε νωρίτερα στο σπίτι μας και ξεκουραζόμαστε, επίσης, διαβάζω περισσότερο και ταξινομώ αρχεία άλλων εποχών, βλέπουμε τηλεόραση, σειρές και έργα από το Netflix. Τα ελληνικά κανάλια δεν τα παρακολουθείτε? Ελάχιστα, γιατί δεν μπορώ να βρω κάτι που να μου αρέσει. Τα σύριαλ που παίζουν είναι βαριά, χαζά, δεν με ενθουσιάζουν. Βλέπω όλες τις ταξιδιωτικές εκπομπές, καλές ή κακές, που κάνουν διάφοροι συνάδελφοι τώρα, γιατί όσο εύκολο γύρισμα και αν έχουν το να βλέπεις έναν ξένο τόπο, είναι μόρφωση, δεν βλέπω reality καθόλου. Μια φορά έπεσα σε ένα κανάλι που ήταν τρεις γυναίκες και παίρνει κάποια τηλέφωνο, λέει τον πόνο της, ότι η αδερφή της τα έφτιαξε με τον άντρα της και ο άντρας της τα έφτιαξε με την ξαδέρφη και εκείνες της δίνουν συμβουλές. Τρελάθηκα που υπάρχει τέτοια εκπομπή στη τηλεόραση, το είδα για 5 λεπτά, ήταν κάτι που δεν μου άρεσε, το Big Brother ήταν σαφές από την αρχή, στην εξέλιξη που υπάρχει μετά από τόσα χρόνια που είχε βγει το πρώτο, ότι θα ήταν πιο χυδαίο και πολύ πιο σκουπίδι, από ότι ήταν το πρώτο. Το περιστατικό με τον παίκτη από την Κρήτη το γνωρίζετε. Αυτό το παιδί από την Κρήτη, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο εξέφρασε την πραγματικότητά του ή το έκανε επίτηδες για να δημιουργήσει εντυπώσεις, είπε πράγματα ανεπίτρεπτα, γενικά όλο το cast είναι για να σε προκαλέσει να κοιτάς από την κλειδαρότρυπα, υπάρχουν ακραίες προσωπικότητες εκεί μέσα. Facebook, Twitter.